Πόσα μας δίδαξε ο αγαπημένος μας Μάκης. Ήταν πηξίδα φωτεινή στη διαμόρφωση μιας χωρίς καμιά υπερβολή. Είμαστε πολύ τυχεροί που τον είχαμε δίπλα μας. Μου είχε δώσει να διαβάσω ένα βιβλίο για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού και πώς βοήθησαν οι Έλληνες πόντι. Το διάβασα και το τελείωσα. Προχθές πήρα τηλέφωνο στο σπίτι τους να τους πω ότι το τελείωσα. Η Κατερίνα μου είπε ότι ρώταγε για μένα και ήξερα ότι ήθελα να το συζητήσουμε. Δυστυχώς δεν το τελείωσα πιο γρήγορα όταν ήταν πιο καλά. Ο Μάκης ήταν σπουδαίος. Έδειχνε πάντα φροντίδα για τους μικρότερους. Είναι πραγματικά άτυχοι όσοι νέοι σύντροφοι δεν πρόλαβαν να το γνωρίσουν. Χωρίς να το ξέρει, εγώ, ως μαθήτρια και μέλος τότε της μαθητικής οργάνωσης Άνω Λιωσίων, τον θαύμαζα και ήθελα να του μοιάσω. Χαίρομαι αφάνταστα που μου δόθηκε ευκαιρία, λίγο πριν αρρωστήσει, και να συναντηθούμε στον Περισσό και να του το πω. Η συγκίνηση μεγάλη. Η σπορά μένει, σύντροφε Μάιλι. Θεργεύει. Τίποτα δεν πήγε και δεν πάει χαμένο. Εμείς, σύντροφε, συνεχίζουμε ακλόνητοι. Με πίστη, με δύναμη, γιατί το δίκαιο είναι με το μέρος μας και σε όλα αυτά που θα έρθουν, εσύ, όπως και τόσοι άλλοι αγωνιστές, με μπροστάρδες τους κομμουνιστές και το τιμημένο κόμμα μας, το ΚΚΕ, θα είσαι εκεί. Αισθάνομαι τυχερός που το γνώρισα και που είχα την τιμή να με αποκαλεί σύντροφο. Για μένα ο Μάκης δεν θα πεθάνει ποτέ, γιατί όλα αυτά για τα οποία πάλεψε είναι πιο ζωντανά από ποτέ. Αυτά είναι μερικά από τα πολλά μηνύματα που λάβαμε από προχθές μετά την είδηση του θανάτου του συντρόφου μας. Μερικά από τα μηνύματα που περιγράφουν το βαθύ αποτύπωμά του. Το μεγάλο παράδειγμα που αποτελούσε για μας τους νεότερους συντρόφους, αλλά και τους παλαιότερους. Σύντροφε Μάκη, το Μιακή Επιτροπή Βορειοδυτικής Αττικής του κόμματός μας και οι κομματικές οργανώσεις της Ελευσίνας, σήμερα σε αποχαιρετούμε με βαθιά θλίψη και συγκίνηση για το κενό που αφήνεις, αλλά και με περίσσια περηφάνεια και σεβασμό για την προσφορά και τη δράση σου για όλα αυτά που μας αφήνεις ως βαριά κληρονομιά. Όλα αυτά θα αποτελούν οδηγό για εμάς στο δύσκολο και συνάμα απαιτητικό αγώνα που δίνουμε. Σύντροφε Μάκη, είναι μεγάλη προσφορά και το αποτύπωμα που άφησες και εδώ στην περιοχή, ταυτόχρονα με τη συμβολή που είχες στον καταμερισμό που κάθε φορά σου ανέθετε η Κεντρική Επιτροπή. Είναι χαρακτηριστικά όσα μας διηγούνται σύντροφοί σου από τις παλιότερες γενιές τις τελευταίες μέρες. Όπως, μπήκα στο κόμμα αμέσως μετά τη μεταπολίτευση, χωρίς να έχω καμία πείρα κομματικής ή συνδικαλιστικής δουλειάς. Με πρότεινε υπεύθυνο της εργατικής ακτίδας στην περιοχή της Ελευσίνας. Όταν του είπα ότι δεν θα μπορέσω να ανταποκριθώ στο καθήκον αυτό, γιατί δεν γνωρίζω πρόσωπα και πράγματα, μου είπε, «Αγαπάς τους εργάτες?» Του είπα, «Ναι, τότε θα τα καταφέρεις. Όμως δεν θα μείνεις έτσι. Θα διαβάσεις και όλα θα πάνε καλά». Άλλο. Λίγο μετά τη μεταπολίτευση, είχαμε απεργία στην Owens, στο Γιαλάδικο. Δεν είχαμε οργάνωση, παρά μόνο μια επαφή. Τα βράδια παίρναμε φαγητό και πηγαίναμε να κάνουμε παρέα στην Περιφρούρηση. Την πρώτη οργάνωση, τριάδα, που στήσαμε, τους απέλυσαν. Εμείς απογοητευτήκαμε. Ο Μαΐλης μας είπε, «Το βράδυ θα ξαναπάμε». Έτσι στήθηκε η κομματική οργάνωση στην Owens. Άλλη χαρακτηριστική στιγμή της διαδρομής σου. Στις μεγάλες απεργίες στη Χαλιβουργική, της δεκαετίας του 70, που είχαν και μεγάλη συμμετοχή, πολλοί από τους συντρόφους το σκέφτονταν. Το σκέφτονταν πολλοί να πάνε με το ριζοσπάσι στο χέρι, έξω από το εργοστάσιο, που ήταν συγκεντρωμένοι οι εργάτες. Ο σύντροφος Μάκης φρόντισε να έχει ο ριζοσπάστης ρεπορτάζ από την απεργία. Ήρθε ο ίδιος με εφημερίδες επικεφαλής συνεργείου. Δώσαμε 400 φύλλα. Αυτές είναι κάποιες από τις ιστορίες, σύντροφε Μάκη, και υπάρχουν κι άλλες, πολλές, που θα έχουμε χρόνια για να τις διηγούμαστε όταν κάθε φορά μέσα στον αγώνα και συμμάχια θα σε θυμόμαστε. Η καθημερινή έγνοια του συντρόφου Μάκη για την ισχυροποίηση του κόμματος, για τα επαναστατικά του χαρακτηριστικά, για την οικοδόμηση στην Ελευσίνα και στους μεγάλους χώρους δουλειάς δεν σταμάτησε ποτέ. Ακόμα και τους τελευταίους μήνες που έδινε τη μάχη με την ασθένειά του, ο σύντροφος Μάκης μέχρι το τέλος είχε την ίδια ανησυχία.
Ήταν τεράστια και συγκινητική η προσπάθεια που έκανες όλο τον τελευταίο καιρό. Ο σύντροφος Μάκης, πριν ακόμα προλάβουμε να συζητήσουμε στην κομματική οργάνωση τη μάχη της οικονομικής εξόρμησης, είχε το άγχος πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο πλάνο του λόγω της επιβάρυνσης υγείας του. Φρόντισε μέχρι την τελευταία του στιγμή να είναι συνεπής, να υπερκαλύψει το πλάνο του, παρόλο που αυτοί οι μήνες ήταν ιδιαίτερα δύσκολοι για αυτόν. Η συντρόφισσά σου, Κατερίνα, μόλις προχθές, μας έλεγε ότι ακόμα και τις τελευταίες σου ώρες έδειχνες ικανοποιημένος για το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η κομματική οργάνωση Ελευσίνας μετράει βήματα στην οικοδόμηση και στην ανάπτυξή της. Είχες μέχρι την τελευταία στιγμή το άγχος να μην μας τρώει μόνο η καθημερινή δουλειά, μεροδούλη μεροφάει, αλλά να φροντίζουμε για την αναγκαία ιδεολογική και πολιτική ισχυροποίηση της κομματικής οργάνωσης και του κάθε μέλους ξεχωριστά. Μας παρότρινες να αναλάβουμε εμείς, τα νεότερα στελέχη, ευθύνες στην παρουσίαση και στη συζήτηση σημαντικών ιδεολογικών ζητημάτων. Ήσουν αυστηρός όταν αυτό το κρίσιμο ζήτημα το αμελούσαμε, αλλά ταυτόχρονα στοργικός και βοηθητικός, μας έδινες θάρρος, μας έδειχνες εμπιστοσύνη ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε. Όπως μας είπε άλλωστε η συντρόφισσά σου, Κατερίνα, μιλώντας για τα νέα στελέχη και μέλη της κομματικής οργάνωσης, τις είπες χαρακτηριστικά. Θα τα καταφέρουν, είμαι σίγουρος, όπως τα καταφέραμε κι εμείς όταν ήμασταν νέοι. Σύντροφε Μάκη, για εμάς τους νεότερους, ανήκεις εκείνη τη γενιά των κομμουνιστών που πάντα θα μας εμπνέουν με τη ζωή τους, τη δράση τους και γενικότερα το παράδειγμά τους. Σύντροφε Μάκη, αυτούς τους μήνες, εκτός από σένα που αποχαιρετούμε σήμερα, αποχαιρετήσαμε και τους αξιολάτρευους συντρόφους μας, Πόπη Χρυσογονίδη και Θοδωρή Φαρμάκη. Όλους εσάς που θα σας βρίσκουμε συνέχεια όταν θα ψάχνουμε για την ιστορία της πόλης και του εργατικού λαϊκού κινήματος στην περιοχή. Για ένα πράγμα να είστε σίγουροι όμως. Η σκυτάλη μπορεί να αλλάζει χέρια. Ο μεγάλος αγώνας όμως για μια δίκαιη κοινωνία, για μια κοινωνία σοσιαλιστική-κομμουνιστική, συνεχίζεται και θα φτάσει στο τέλος της. Σύντροφε Μάκη, η σύντροφή σου από την Τομεακή Οργάνωση Βορειοδυτικής Αττικής και την Κομματική Οργάνωση Ελευσίνας σε αποχαιρετούμε με λίγους στίχους του Ρίτσου. Κάτω από το χώμα, μέσα στα σταυρωμένα χέρια τους, κρατάνε τις καμπάνες στο σκηνί. Δεν κοιμούνται, δεν πεθαίνουν. Προσμένουν την ώρα να σημάνουν την Ανάσταση.